Των βημάτων. Σήμερα είχαμε και την εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ότι με μια υπουργική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση, θα επαναφέρει τον βασικό μισθό στα 750 ευρώ. Ναι. Στα 751 για την ακρίβεια. αυτό είναι πολύ βασικό για να αρχίσει να ξανακινείται η οικονομία και να ανακουφιστεί ο κόσμος. Αλλά θέλω ναι, πόσο εφικτό είναι σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Είναι απολύτως εφικτό. Ίσα-ίσα είναι αυτό το οποίο θα φέρει την ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη δεν γίνεται κόβοντας κομμάτια από τον κόσμο και ρίχνοντάς τα στο σκουπίδι των εκεί. Γίνεται με την ακριβώς αντίθετη λογική. Αλλά θέλω να μείνω λίγο στα της κυβέρνησης. Διότι όποιος παρακολουθεί την κυβερνητική επιχειρηματολογία και τη συνθηματολογία από το καλοκαίρι θα περίμενε περίπου να πάνε στο Παρίσι και να παίζουν μπάλα με τα κεφάλια των Τροϊκανών. Αντί για αυτό βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι χαμηλώνει συνεχώς τον πύχη. Ο κύριος Καρδούβελης σήμερα είπε, αφού χτες είπε δεν υπάρχει καμία κόκκινη γραμμή, άρα ό,τι θέλουν μας κάνουν. Τους προσγείωσε από σήμερα, τον άλλους. Σήμερα πήγε και είπε ότι είμαστε καλά παιδιά, είμαστε πιο τροϊκανοί από εσάς, είμαστε πιο μνημονιακοί από εσάς. Άρα εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να περιμένει κανείς πολλά πράγματα. Επίσης υπάρχει ένα θέμα όταν λέει ότι πάμε για επαφές χαμηλού επίπεδου και υπάρχει μια ασυμμετρία. Έχει πάει μισή κυβέρνηση εκεί για να συνομιλήσει, υποτίθεται, με υπαλλήλους οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Το κρατάμε. Προπαρασκευαστική αυτό. Προπαρασκευαστική. Ναι, θυμάστε ότι λέγανε ότι εκεί θα πάμε στο Παρίσι και θα τελειώσουν όλα. Εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι τον έχουν για τόσο τελειωμένο τον κύριο Σαμαρά ώστε να μην του δώσουν κάτι. Θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω δηλαδή ότι η κυβέρνηση ρίχνει πάρα πολύ χαμηλά τις προσδοκίες ώστε να πάρει κάτι και να έχει μετά να πανηγυρίζει. Διότι αλλιώς υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από την πολιτική αυτή η οποία ούτως ή άλλως καταστρέφει τη χώρα και καταστρέφει και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, το λένε όλοι οι νομπελίστες, το λένε οι πάντες στο γερμανικό διευθυντήριο, έχουμε και την αρνητική για την κυβέρνηση συγκυρία, για την οποία δεν ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση, να λέμε και του στραβού το δίκαιο, το ότι η Ευρώπη με την πολιτική την οποία ασκεί η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις τις οποίες καθοδηγεί η κυρία Μέρκελ, ξαναμπαίνει στην ύφεση. Έχει έρθει και το ουκρανικό και έχει δημιουργήσει μια πολύ ασφιχτική συνθήκη, από την οποία νομίζω ότι αν θέλαμε να δώσουν στο Σαμαρά 2-3 πράγματα, θα του δώσουν μισό και θα λέει και δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα αυτά είναι ασπιρίνες, διότι όπως είπε και ο κ. Κόνστας προηγουμένως, κάθε μήνα προστίθεται 1 δισεκατομμύριο στα ληξιπρόθεσμα, άρα ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, δεν θα πληρώσει και θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μόνο από αυτό. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καφέ πίνετε? Δηλαδή, άρα παραγγέλλεται σε έναν καφετζή. Και το φιτζάλι. Όχι, άλλο. Παραγγέλλεται σε έναν κάποιον κύριο που φέρνει τον καφέ και του λένε φέρουμε ένα τσάι, φέρουμε ένα καφέ. Προτού ανακοινώσει λοιπόν τα 751 ευρώ ο κύριος Τσίπρας, δεν ρωτάει τον καφετζή που του φέρνει τον καφέ, το τσάι, αν μπορεί ο ίδιος να πληρώσει τα 750 ευρώ για τους ανθρώπους που απασχολεί. Βεβαίως τον ρωτάει. Τι λέει ο καφετζής? Φυσικά 751, διότι θα έρθουν οι υπάλληλοι του διπλανού μαγαζιού που θα παίρνουν 751 και θα παίρνουν καφέ αντί να τον φέρουν από το σπίτι τους. Μόνο έτσι κινείται η οικονομία. Από πού αγορά, αλλιώς από ποια αγορά. Αλλιώς θα πάμε τους μισθούς στο 150, μετά στο 110, στο 90, στο 60, μετά είναι υποσαχάριος Αφρική. Είναι η λογική της καταστροφής αυτό το οποίο προτείνεται. Μάλιστα. Κυριάκο Βελόπουλε, έχουμε τα δύο άκρα αντίθετα εδώ και κάπου να βρούμε το μέσο κοινό. Τώρα που μαλώνει ο Κόνσας τώρα με τον φίλο μας τον κύριο Κυρίτση, ο ΣΥΡΙΖΑ Παρισίων κάνει διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Τρόικα. Έτσι. Είναι πολύ κομψό. ΣΥΡΙΖΑ Παρισίων. Όλα τα κόμματα εξουσίας. Σταμάτα, βρε Χρήστα, μέσα. Ξεκίνησε με χαριτολόγημα τώρα. Μην τα πιάνει άμεσα το κεφάλι λαγού. Είναι προφανές ότι. Όχι, δεν θέλουμε, κύριε Κυρίτση. Δεν θα αφήσει την Τρόικα σε χλωρό κλαρίο οπουδήποτε και να είναι. Και στο Παρίσι και στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Όπου και να πάνε, απ' έξω θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φωνάζει. Πάμε στο πιο σοβαρά. Αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση από ό,τι έμαθα σήμερα εγώ μιλήσω.